Η ημέρα έφτασε για το μεγάλο συνέδριο της Περιφερειακής Ανάπτυξης, 11ο Regional Growth Conference, ξεκίνησε τις εργασίες του στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, δίνοντας απαντήσεις σε νευραλγικά ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Θεόδωρος Λουλούδης, εκδότης της εφημερίδας Πελοπόννησος, ο οποίος ως οικοδεσπότης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και έδωσε το βασικό στίγμα και τους κεντρικούς στόχους του φετινού 11ου Regional Growth Conference. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο 11ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η περιφερειακή ανάπτυξη συνιστά τη μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία και όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες τα επόμενα χρόνια. Η αποτελεσματική αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών συμβάλλει τόσο στη μεγέθυνση της οικονομίας, όσο και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στην τραγωδία στα Τέμπη, επισημένοντας πως αυτή, όπως είναι φυσικό, επισκιάζει τις εργασίες του συνεδρίου. Κλείνοντας, αναφέρθηκε εκτενώς στις δράσεις και τους μελλοντικούς στόχους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Είμαστε σήμερα ουσιαστικά στην πρώτη μέρα ενός συνεδρίου θεσμού για την περιοχή μας και για ολόκληρη τη χώρα. Είναι ένα συνέδριο το οποίο έρχεται για να δώσει βήμα διαλόγου σε όλους, στην κοινωνία, στους αρμόδιους φορείς, στην τοπική αυτοδιοίκηση πάνω απ' όλα, γιατί μιλάμε για ένα περιφερειακό συνέδριο. Σύντομους χαιρετισμούς απίθυναν ο Δημήτρης Μάντζος, εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κινήματος Αλλαγής, και ο Πλατώνας Μαρλαφέκας, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Οτιδήποτε πια κεφαλαιοποιείται σε ένα ερώτημα, σε ποια χώρα θέλουμε να ζούμε, και το συνέδριο αυτό, αλλά και οτιδήποτε συμβαίνει στη δημόσια συζήτηση, υπό τη σκιά αυτού του τραγικού δυστυχήματος, αλλά και του κύκλου των κρίσεων, της κανονικότητας των κρίσεων, την οποία δυστυχώς ζούμε τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας, μας οδηγούν στη συζήτηση και την απόφαση τελικά για το ποια χώρα θέλουμε να έχουμε γύρω μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα συνέδρια, γιατί κατεβαίνουν πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι και προσωπικότητες, οι οποίες γίνονται ζυμώσεις και μαθαίνουν και για την περιοχή μας και γενικότερα για την περιφέρεια, για την εξέλιξη της περιφέρειας. Κοιτάξτε, είναι πάλι η στιγμή της αλήθειας. Και λέω η στιγμή της αλήθειας γιατί εδώ πέρα είναι να παρουσιαστούν τα στοιχεία, να παρουσιαστούν τα δεδομένα της περιφέρειάς μας, αλλά και η προοπτική που έχουμε μπροστά μας, που ανοίγει την προοπτική μετά το τέλος της πανδημίας, ώστε να δούμε ποιος είναι ο δρόμος, πώς μπορέσουμε να βαδίσουμε με πιο ασφάλεια. Αντί να έχουν το μυαλό τους στα παιδάκια, το είχαν στα σουβλάκια, είπε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Έκανα μια δήλωση, νομίζω, η οποία πηχεί όλο το ελληνικό έθνος σήμερα και όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ευθύνες και να μην ζητάμε αυτές να αποδοθούν άμεσα, δίκαια και ονομαστικά. Νομίζω το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε, όχι μόνο για τα θύματα, αλλά για τις οικογένειες τους. Από εκεί και πέρα, είπα επίσης ότι πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες, τις οποίες δρομολογεί η κυβέρνηση και ελπίζω να μονοήσουν όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι ομιλητές του φετινού RGC έφτασαν τους 250, ενώ οι εγγεγραμμένοι που παρακολούθησαν τις συνεδρίες ξεπέρασαν ήδη τους 1.000. Είναι πράγματι ένα συνέδριο θεσμός πλέον, άρα μιλάμε για κάτι το οποίο έχει καθιερωθεί και έχει ξεπεράσει και τα όρια της Δυτικής Ελλάδας, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, το οποίο είναι και το ζητούμενο. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι τελικά το συμπέρασμα. Πώς θα καταφέρουμε να είμαστε πιο εξωστρεφείς από ποτέ. Αν και είμαστε στον απόϊχο αυτής της μεγάλης εθνικής τραγωδίας, είμαστε ακόμα συγκλονισμένοι. Δύο πράγματα μόνο γι' αυτό. Το ένα είναι ότι πρέπει να αποδοθούν πλήρως οι ευθύνες όπου ανήκουν, και το δεύτερο ότι πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε εκείνες τις κινήσεις ώστε να μην ξαναέχουμε στο μέλλον ένα παρόμοιο συμβάν. 11ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συγχαρητήρια καταρχήν στους διοργανωτές και στην εφημερίδα Πελοπόννησος και στον κύριο Λουλούδη, γιατί πραγματικά είναι μια μεγάλη συνεισφορά για την περιοχή μας. Τρεις μέρες θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε, να συστραφούμε, να ακούσουμε, να παρέμβουμε για διάφορα θέματα που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη στην περιοχή μας. Οι τριήμερες εργασίες του συνεδρίου θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών, τους ομιλητές και τις θεματικές ενότητες της 11ης διοργάνωσης του θεσμού μπορεί να τις βρει κάποιος ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Regional Growth Conference www.rgc.gr, στην οποία μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν. Το τριήμερο 16 και 18 Μαρτίου η Πάτρα θα αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά το Πανελλήνιο Κέντρο της Περιφερειακής Ανάπτυξης.